Παρακαλώ, τηλεοπτικό. Ισχύει αυτό, είναι λοιπόν, σίγουρο. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή θα δούμε τρία πρόσωπα, ναι. Αναφερόμαστε στο Just the Two of Us, ναι. Που ετοιμάζει φέτος, το ξέρετε, ο Νίκος Οχοκλώνης, το ξέρετε αυτό, έτσι. Ναι, εντάξει, λοιπόν, και έχουν πει ότι η Άντζελα θα είναι, και είναι το ένα, είναι γιατί είναι 100% γνωστό. Ναι. Η Άντζελα Δημητρίου θα είναι εκεί. Λοιπόν, τα δύο ονόματα που συζητάνε πάρα μα πάρα πολύ έντονα και το θεωρούμε πάρα πολύ πιθανό να βρεθούν μαζί της στην επιτροπή του Just the Two of Us, ναι. Θα είναι έκπληξη, είναι η Άννα Βύση. Και ο Φίβος, ο γνωστός Φίβος των επιτυχιών. Αν λοιπόν η τριπλέτα αυτή καθίσει, μιλάμε για μια πολύ δυνατή κριτική επιτροπή, καθώς η Άννα έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί στην τηλεόραση. Η Άντζελα είπε στο Μουτσινά ότι θα είναι σίγουρα. Ναι, ναι. Και είχε γραφτεί και από πριν. Για ισχύει, να μας το έχει πει κάτι πρότυπο. Θυμάστε μία μήνυ. Α, συγγνώμη, κάτι έλεγε. Όχι, αυτό. Τελείωσε. Μία άτυπη, δεν ήταν ακριβώς κόντρα. Που είχε βγάλει η Άννα Βύση εκείνο το ροκιουμένταρι και είχαν πάρει, είχαν τραβήξει τις αντιδράσεις της Άντζελας Δημητρίου την ώρα που έβλεπε το ροκιουμένταρι και έκανε η Άντζελα στην Άννα. Γιατί ρε Άννα, γιατί ρε Άννα, ρε Άννα, όχι ρε Άννα, γιατί ρε Άννα, γιατί. Τώρα τι θα γίνει. Βέβαια, Άννα Βύση τώρα, Άντζελα Δημητρίου, Φίβος, τάσταξε ο Κοκλώνης καλά. Είναι γενναιόδωρες, παιδιά, δεν θα... Συγγνώμη. Άννα Βύση, Φίβος, για να ασχοληθεί με τηλεοπτικό πρόσωπο, χωρίς να τα πάρουμε. Δίκιο. Αυτά τα πρόσωπα που βλέπουμε δεν είναι αυτό που λέμε με μικρή αμοιβή. Με αντίτιμο είναι μικρό. Με μεγάλη αμοιβή, με μεγάλο αντίτιμο. Έχει δίκιο, Δημήτρης, αυτό που λέει. Μεγάλο δώρο, παγώνει το γέλιο της Φέης στο στόμα της.